Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας, μείωση προστήμων αλλά και πρόσθετων των φόρων κατά 60% εφόσον εξοφληθούν εντός 30 ημερών, φέρνει εγκύκλειος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πράγματι είναι μια κίνηση η οποία αφορά εκατομμύρια συμπολίτε μα, καθώ αυτή τη στιγμή τα λήξη πρόθυμα χρέη στην εφορία ανέρχονται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα τόσο γενναίο, αν θέλει, κούρεμα στι οφειλέ προ τα δημόσια ταμεία. Καθώ από τη μία έχουμε τι οφειλέ να διωγγώνονται και από την άλλη έχουμε τον φόβο των πληστηριασμών να αυξάνει, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εξόδων δίνει τη δυνατότητα σε όσου έχουν προβλήματα, έχουν χρέη, έχουν πρόστιμα από την εφορία, να τα ρυθμίσουν και να τα ρυθμίσουν με πολύ μεγάλη μείωση. Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτό? Ότι αν δεχθείς το κούρεμα αυτό, δεν μπορείς μετά να αμφισβητήσεις το πρόστιμο, το χρέος αυτό στα δικαστήρια. Οπότε η λογική είναι ή το πληρώνεις τώρα με ένα 60% κούρεμα, αλλά το αποδέχεσαι και προχωράς στη διαδικασία αποπληρωμής και ρύθμισης, γιατί αυτή είναι η λογική, ότι ξεκινάς να το πληρώνεις μέσα στις 30 ημέρες, κάνεις την ρύθμιση όπως χρειάζεται, αλλά σε μια διαδικασία αποδοχής και ενήμερης εξόφλησης του προστίμου, ή παίρνεις τη δικαστική οδό, η οποία ούτως ή άλλως προβλέπει ότι για να μπορέσεις να πας δικαστικά και να μπορέσεις να διεκδικήσεις το δίκαιο σου στο δικαστήριο, πρέπει να πληρώσεις ήδη το μισό του προστίμου. Αυτό προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Οπότε ουσιαστικά είναι ένας μονόδρομος στη λογική ότι από τη στιγμή που σου έχει βάλει κάποιο πρόστιμο η εφορία, αν θεωρείς ότι ακόμα και μαχητό να είναι, πολύ δύσκολα θα πέσεις κάτω από το 60% από τη στιγμή που σου έχει γίνει έλεγχος και έχουν βεβαιωθεί οφειλές. Οπότε προχωράς τη διαδικασία, κάνεις την εξόφληση, πληρώνεις λιγότερα χρήματα και γλιτώνεις και αναγκαστικά και χρόνο, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτές οι δικαστικές διαμάχες παίρνουν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ταλαιπωρία και δικαστικά έξοδα, τα οποία πολλές φορές σου γυρίζουν και μπούμεραν, γιατί και το πρόστιμο δεν μειώνεται, αλλά και χρόνο έχεις χάσει. Και από την άλλη, βέβαια, η εφορία, το κράτος, εξασφαλίζει ότι έστω και λιγότερα χρήματα εισπράττει. Αυτό βέβαια που πρέπει να δούμε είναι αν θα βλέπουμε φουσκωμένα πρόστιμα, ώστε με το κούρεμα να πέφτουν στα επίπεδα που ούτως ή άλλως ήθελε να εισπράξει η εφορία, γιατί καλώς ή κακώς, έτσι όπως είναι το σύστημα σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος του προστίμου είναι στη διακριτική ευχέρεια εκείνων που κάνουν τον έλεγχο. Οπότε αυτό που θα θέλαμε να αποφευθεί είναι να βλέπουμε να μεγαλώνουν τα πρόστιμα επίτηδες, προκειμένου το τελικό ποσό να είναι αυτό που θα έχει υπολογίσει ούτως ή άλλως. Από την άλλη όμως είναι και ένας γρήγορος, άμεσος διακανονισμός, ο οποίος μπορεί να διευκολύνει εκατομμύρια συμπολίτες, οι οποίοι θα έχουν στην πραγματικότητα να πληρώσουν αρκετά λιγότερα χρήματα και στη συνέχεια δεν θα κινδυνεύουν να βγουν τα περιουσιακά του στοιχεία στον πληστηριασμό, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι πλέον με την καινούρια νομοθεσία, μπορεί να βγάλει εφορία στο σφυρί περιουσιακά στοιχεία ακόμα και για χρέος 500 ευρώ. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για οποιονδήποτε έχει χρέος στην εφορία μπορεί να βρεθεί άμεσα αντιμέτωπος με το φόβο του πληστηριασμού. Οπότε είναι μια λύση και ένας ουσιαστικά μονόδρομος. Πλήρωσε τώρα τα χρέη σου, πλήρωσε τα και με έκπτωση προκειμένου να αποφύγεις τα χειρότερα.